Η αλβανική εισαγγελική έρευνα κατέληξε στο πόρισμά της για τον ήρωα Κωνσταντίνο Κατσίφα, κλείνοντάς το ως αυτοκτονία. Πρόκειται για μια απίστευτη πρόκληση από την Αλβανία, αν ισχύουν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν μαζικά σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης και δείχνει το επίπεδο των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, το τελικό πόρισμα υποστηρίζει ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, καθώς ήταν περικυκλωμένος από Αλβανούς αστυνομικούς ειδικών επιχειρήσεων της Ρενέα, στο βουνό πάνω από το Βουλιαράτιο που βρισκόταν για αρκετές ώρες κρυμμένος, αυτοκτόνησε για να μην πέσει στα χέρια της αλβανικής αστυνομίας. Η οικογένεια όμως του Κατσίφα δεν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του φακέλου εδώ και 3 χρόνια που έχει διαρκέσει η δίκη και γι' αυτό το λόγο ζήτησαν να ενημερωθούν με τη δικαστή της υπόθεσης Σουέλα Ντάση να διατάζει την εισαγγελία πρωτοδικών Αργυροκάστρου να αποσύρει τον φάκελο για να υποβάλει αντίγραφο των ανακριτικών πράξεων. Αναμένουμε να δούμε αν όντως ευσταθούν αυτές οι απαράδεκτες πληροφορίες την ώρα που η αδερφή του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, Ερμιόνη Κατσίφα, δηλώνει ότι έχει στα χέρια της χαρτί που παρέδωσαν οι αλβανικές αρχές στον πατέρα της, που ξεκαθαρίζει ότι ο αδερφός της σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους Αλβανούς. Δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε σε φιλοπολεμικές καταστάσεις και σε σύγκρουση με τους Αλβανούς γειτονές μας, αλλά η κατάσταση με τους βορειοϋπηρώτες γίνεται όλο και χειρότερη με τις κατεδαφίσεις των σπιτιών τους να είναι ασταμάτητες και με τις αλβανικές αρχές να παραβιάζουν συστηματικά τα νόμιμα δικαιώματά τους, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί από συνθήκες. Όμως να μην περνάνε τους Έλληνες και για χαζούς με αστεία πορίσματα ξεπλύματος μιας δολοφονίας και παίρνοντας ως δεδομένο την ειρηνική μας στάση, γιατί σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου ισοπεδώνουμε οτιδήποτε και οποιονδήποτε απειλεί τους συνανθρώπους μας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.